Καλησπέρα σε όλους από το Μαζαράκης. Δεύτερη αγωνιστική του κυπέλου για τον 19ο όμιλο του ΚΑΠ. Οι Sequoia Sharks υποδέχονται τους Indians. Δύο ομάδες οι οποίες ξεκίνησαν τις αγωνιστικές υποχρεώσεις στον θεσμό του κυπέλου με ητά. Οι Men's Sequoia Sharks από την Λιουκοπιάστικα στον Άγιο Νικόλαο. Οι The Indians σε μια πραγματική ματσάρα εδώ στο Μπουρνάζι από τον Χέλντράιχ. Άφηγες από τις επιθέσεις, επιθετικό rebound, μπάλα στη γωνία. Βασάλος περνάει χαμηλά. Βλέψιμο για τους Sharks. Σελεμενάκης για τρεις. Ανοίγει το σκορ ο Μαγαρίτης. Πίεση στη μπάλα ψηλά. Βήματα κατοχή για τους Indians. Οι Sequoia Sharks, οι οποίοι μπήκαν στον κόσμο του μπασκετάκι σχετικά πρόσφατα, από το φετινό summer δηλαδή, μάντρες αστοχή στο πρώτο σουτάκι. Και από ό,τι μπορείτε να δείτε κι εσείς, πρόκειται για μια πολύ πολύ νεανική και γρήγορη ομάδα. Σουτ ξανά από το ίδιο σημείο, άστοχο αυτή τη φορά από τον Δημητρόπουλο. Ριμπάουντ από τον Βασάλο. Είναι και την άλλη πολλά χρόνια στην διοργάνωση με αποδεδειγμένη αξία και με πολύ καλές προσθήκες φέτος. Τα είχαμε πει και την προηγούμενη εβδομάδα με τον Μπάβιο Βίζερα. Άστοχο σουτ, rebound του Μάγκου. Λευθεριάδης. Δεν είναι λογαριασμό. Ο ελεύθερος κομπευτής των Indians. Sharks. Σταματάει την τρίπλα ο Σελεμενάκης. Ο Διώτης μέχρι μέσα, δεν ευτοχή. Rebound από τον Ευλοκέφαλο. Ελευθεριάδης βάζει φρένο. Μάγκος βγαίνει από τα screen, προσποιείται και δέχεται το φάουλ. Πρώτο φάουλ για τον Δημήτρη, τον Σελεμενάκη. Πρώτο φάουλ και για την αναμέτρηση. 0-3 στα πρώτα 2 σχεδόν λεπτά εδώ στο Μπουρνάζι. Χαμηλά η μπάλα, άστοχο το τελείωμα από τον Μιτσάκο. Εφηδιασμό για τους Sharks. Άστοχο επίσης και το ανάποδο λέει από Μαγαρίτη. Βασάλος. Μιτσάκος δέχεται το φαουλ χαμηλά. Τρίτο φάουλ για την ομάδα των Σεπολίων στα πρώτα 2,5 μόλις λεπτά. Μάγκος για 3. Άστοχο το σουτάκι. Γονική μπάλα, αριστερός διάδρομος μέχρι μέσα. Άστοχο το τελείωμα του Καντιώτη. Για τρεις τιμένος και εύστοχος ο Μπαρτσόκας. Άποντι στα πρώτα 3 λεπτά οι Indians. Ξανά ο Μιτσάκος. Εφηδιασμός και πάλι για τους Sharks μέχρι μέσα. 8-0 από τον Καντιώτη. Οχτώ αναπάτητη πόντι των Sharks. Βασάλος θα δώσει τη λύση ούτε τώρα. Rebound από τον Δημητρόπουλο.
από τις 45 προσπίση. Πάει την μπάλα έξω για τρεις αμαρκάριστος. Αλλά ο Μπαρτσόκας δεύτερη ευκαιρία. 10 λεπτά απομένουν. Φάουλ πάνω στην προσπάθεια του Μακαρίτη. Πρώτο φάουλ για τους Indians, οι οποίοι κάνουν και τις πρώτες αλλαγές. Έξω πουλοκέφαλος και Μιτσάκος μέσα. Μαμάκος και Μπαλτάς. Εντάξει, η πρώτη. Άσε και η δεύτερη. Και πάνω τον Ελευθεριάτη. Διορθώνει. Μπαλτάς κατεβάζει. Άλλος, ο Μπαλτάς φαίνεται να πονάει. Μασάλος, Μάγκος προσπίση. Μασάλος από τα 8. Δεν κλείνει το γόρδιο δεσμό. Άποντι στα πρώτα 5 λεπτά. The Indians. Δημητρόπουλος πάει μέχρι μέσα. Άσπρο το δεξί drive, δεξιτικό rebound και foul πάνω στην προσπάθεια του Δημήτρη Σελεμενάκη. Άσπρο και δεύτερη. 0 στις 5 βολές στην αρχή του παιχνιδιού για την ομάδα των Σεμπολίων. Από το ίδιο σημείο που εστόχισε και προηγουμένως, άρχισε τώρα ο Μακαρίτης. Μάγκος. Ωραία, πάσα χαμηλά. Μπαλτάς συγκρατεί. Η μπάλα όμως αλλάζει κατοχή. Ένα σκρίνα από το Σελεμενάκη, σπάει την μπάλα στις 45 για 3 από την κορυφή. Άστοχο το τριποντάκι από τον σταμάτη του Σελεμενάκη. Έξαλλος ο Αλέξανδρος Μινάς από τον πάγκο των Indians. Οι Indians, η αλήθεια είναι ότι δεν έχουν βγάλει αντίδραση για τα πρώτα 6 λεπτά. Παρακαλώ. Οι Sharks τρέχουν 8-0 σερί, έχοντας χάσει ήδη 4 ελεύθερες βολές, που σημαίνει ότι η διαφορά θα μπορούσε να είναι ακόμα και διψήφια σε αυτό το σημείο. Ωραία κίνηση χαμηλά, λύνει τον γόρδιο δεσμό ο Μαμάκος. Δημητρόπουλος. 45 προς πίσω. Από τον Καρανό. Μπαλά φτάνει έξω, αμαρκάζω το τριποντάκι. Αλλά από τον Ηλιάδη. Τέλος χρόνου, αποτελεσματική άμυνα από τους Indians. Μπαλτάς. 3 λεπτά απομένουν ακόμα για την λήξη του πρώτου δεκαλέπτου. Μάγκος. Το φάουλ είναι χαμηλά. Τέταρτο φάουλ. Ο
Συντέμι διακοπή. Επαναφορά από την baseline τελικά. Βασάλος. Μέχρι μέσα δεν τελειώνει η φάση. Επάνω από τους Sharks, οι οποίοι τρέχουν στον εκδιασμό. Ωραία πάση χαμηλά, δεν περνάει. Ελευθεριάδης. Στο ανοιχτό γήπεδο ο Μάγκος. Αυτοτελείωμα. Φάουλ. Αντιαθλητικό. Δύο βολές για τον Βασίλη. Σάρκς. Δύο ανάσες παίρνει ο Δημητρόπουλος. Μπαίνει για πρώτη φορά στο παιχνίδι ο Λέσκος. Διαφωνίες για το σκορ. Συνέχεια στο μάτς. Βασάλος. Ένα σκριν ψηλά. Αιζολέ στο κατάσταση. Φάουλ, δύο βολές για τον γκάρντ των Indians. Έφτυγε η δεύτερη. Για τρεις αυτοκοπιστοτάκι, επιθετικό rebound και 9-14 για τους Sharks. Φτάνει χαμηλά. Σπλήσει έξω προσπίση από τον Κορμανό. Δεν έχει το στόπ. Αλλά στη συνέχεια ο Μπαλτάς χρειώνεται με βήματα. Παναφορά από το πλάι. Ελεμενάκης. Σπλίτ έξω στον Κορμανό, ποιος πάει μέχρι μέσα. Δεν τελειώνει την πάση. Rebound από τον Μάγκο. Φαντάς. Ο Ηλιάδης θα χρεωθεί με φάουλ. Πέμπτο φάουλ για τους Sharks, το οποίο στέλνει στη γραμμή των βολών τον Θανάση Δημητρίου. Αστοχή η πρώτη. Και οι δύο ομάδες δεν σκοράρουν με την ευστοχία με την οποία είναι ικανές
από την γραμμή της φιλανθρωπίας στο πρώτο δεκάλεπτο. 6-8, κάτι λιγότερο από 2 λεπτά που μένουν για να μάθουμε ποια ομάδα θα πάει με προβάδισμα στην πρώτη ανάπαυλα. Ωραία συνεργασία, άσχημο τελείωμα από την Λέσκο. Βαλτάς, Ελευθεριάδης, Δημητρίου, Βαζιφρένο, γύρισε για μένα τον Σάρξ. Μάγκος, διστάζει, σηκώνει, 13, Βασίλης Μάγκος. Πέντε πόντι, γρήγορα γρήγορα από τον Βασίλη. Αμαρκάτς από την κορυφή. Άσος ο Μακαρίτης, επιπτικό rebound. Άσος ξανά το τελείωμα από τον Σελεμενάκη. Δημητρίου περνάει το κέντρο, βάλα στη γωνία. Πέναλτι είναι αυτό. Δεν με δικαιώνει ο Ελευθεριάδης. Ένας από τους πιο δεινούς σουτέρ της Evolution με φέτος. Ωραίο pick and roll. Δεσκαρτίζει πάντα ο Λέσκος. Οι Indians ξανατρέπουν. Ελευθεριάδης. Πέντε μάτω πίσω. Επιβάλλουν το ρυθμό τους οι Indians μετά το πρώτο πεντάλεπτο. Και βρίσκονται με 4 πόντους μπροστά, 12-8, 50 δευτερόλεπτα, 30 μάλλον, για την λήξη του δεκαλέπτου. Βαλτάς, θα χρειαστεί με μεταφορά. Time out. Συνέχεια με το time out, 15 δευτερόλεπτα απομένουν. Επίθεση μπροστά από το κέντρο για τους Sharks. Πιέζει ψηλά ο Μπαλτάς. Sharks συγκρατούν την κατοχή. Μπάλα στη γωνία, Δημητρόπουλος. Έστοχος. Μπαλτάς δεν θα προλάβει. Τέλος δεκαλέπτου, με ένα πόντο μπροστά οι Indians. Δεύτερο δεκάλεπτο εδώ στο Μαζαράκης. Με τρίποντο του Δημητρόπουλου. Στο τέλος οι Sharks μειώνουν τη διαφορά στον ένα πόντο. Παρουσίες και για τις δύο ομάδες σήμερα. Οι Sharks έχουν κατέβει με αποστολή 10 ατόμων με 11 σήμερα εδώ στο Μπουρνάζι. Έχουν κατέβει οι Indians. Ωραία προσπίση του Μάγκου, ο οποίος πάει μέχρι μέσα. Δεν τελειώνει την φάση. Φάουλ ψηλά από τον Μπαλτά. Μέσα ο Γιώργος ο Μητσάκος. Αναφορά για τους Sharks, οι οποίοι σήμερα έχουν εδώ στο Μπουρνάζι πάνω από 10 άτομα στις εξέδρες για να τους υποστηρίξουν. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε τι θα γίνει αν το μάτς πάει στον πόντο. Αυτό το τρικοντάκι με κορμανό. Επίθεση για τους Indians. Πάσα δεν περνάει. Ωραία ταχεία τρίπλα. Πάρα καταλήγει με κάποιον τρόπο στον Καντρίτιος. Δεν τελειώνει τη φάση. Δεύτερη ευκαιρία για τους Sharks. Άσχημο τριποντάκι από τη γωνία από τον Μπαρτσόκα. Ζήσης, ο οποίος λογικά πριν λίγο πάτησε για πρώτη φορά παρκέ για τους Indians. Μπάλα χαμηλά, low post κατάσταση. Καλάθι και φάουλ από τον Μαμάκο, ο οποίος ανοίγει και το σκορ του δεύτερου δεκαλέπτου. Συμπληρωματική βολή για τον forward τον Indians. Μέσα στη βολή. Τρεις πόντοι του Μπαρτσόκας.
για να pass screen και παίρνει την μπάλα. Ο Κορμανός, ο οποίος δεν θα ολοκληρώσει την προσπάθειά του γιατί θα προηγηθεί. Επιθετικό φάουλ. Αναφορά από το πλάι. Μαρτάς πιέζεται ψηλά. Περνάει από τα δεξιά, σπάει την μπάλα στο εξωβολόν. Δεν δίνει τη λύση αυτή τη φορά ο Μαμάκος. Προποθέσει εμβλιασμό από Σίμπια για τους Sharks. Δημητρίου κάνει το deflection. Επαναφορά από το πλάι για την ομάδα των Σεμπολίων. Φάω ψηλά από τον Μιτσάκο. Έξω ο Μπαλτάς, μέσα ξανά ο πουλοκέφαλος. Λογικά για να βοηθήσει στο κατέβασμα της μπάλας. Σπλήκει έξω. Σκριν στήριξε το 45. Μπάλα φτάνει χαμηλά στον Δημητρόπουλο. Όχι στον Δημητρόπουλο, στον Σόβολο, ο οποίος θα δεχτεί το φάουλ. Σάρξ. Κλέψιμο από το Ζήση. Μουλοκέβαλος κλέψει την μπάλα στον Ζήση. Δημητρίου για τρεις. Από τις πολυσκέψεις άστοχο. Δεύτερη ευκαιρία της Indians. Δημητρίου περνάει από τα αριστερά. Δεν τελειώνει τη φάση. Δεύτερο επιθετικό rebound. Αλλά άστοχο το τελείωμα του Μαμάκου. Σπάει στην επίθεση. Ωραία προσπίση. Βλέπει το κόψιμο του Σόβολου. Ο Σελεμενάκης, μπάλα δεν φτάνει ποτέ στον τελευταίο. Φάουλ από τον Δημήτρο Σελεμενάκη, χαμηλά πάνω στον Μιτσάκο. Και αυτή με τη σειρά του για τα πρώτα 4 λεπτά. Η Σάλτς, υπενθυμίζω, το ίδιο σκηνικό από την άλλη πλευρά είδαμε στο πρώτο δεκάλεπτο. Οι Indians είχαν παραμένει άποντοι. Ωραίο Eurostep, αλλά άσχολο τελείωμα από τον Σελεμενάκη. Reflection πάνω στην μπάλα. Λέσκας, ο Λέσκος έξω. Ο Σελεμενάκης για τους Sharks. Δημητρίου Βασάλος, ο οποίος ξαναπάτησε παρκέ. Δημητρίου από τη γωνία. Μπάλα τον πουλάει. Και 50 απομένουν ακόμα για τη λήξη του πρώτου μηχρόνου. Για να δούμε αν οι Sharks θα καταφέρουν τώρα να βάλουν το πρώτο τους πόντο για αυτό το δεκάλεπτο. Ο Δημητρόπουλος θα είναι αυτός που θα σπάσει τον γόριο δεσμό. Πουλοκέφαλος. Καλός. Προσπίδε στο screen, περνάει μέχρι μέσα και κέρδισε τις δύο βολές. Είναι προφανές ότι υπερτερεί τουλάχιστον στο θέμα της δύναμης. Οποιοδήποτε αντιπάλου επιλέξουν οι Sharks να βάλουν στο μαργάρισμά του.
Έστοχη η πρώτη. Πολύ ψηλό και δυνατό γκάρντ. Ο Βασάλος. Έστοχη και δεύτερη. Αναφορά από την baseline. Μακαρίτη κατεβάζει. Μπατσόκας, πέρνα σκριν. Από τον Λέσκο. Αγωνάει μπάλα, Δημητρόπουλος δεν τελειώνει με αριστερό που έχει τη φάση. Ρος πίσω για τους Sharks. Πέρα την ηρωική προσπάθεια του Κάντιο να συγκρατήσει την μπάλα στην κατοχή της ομάδας του. Μιτσάκος. Κουλοκέφαλος. Μάγκος κατεβάζει το προσωπικό του αντίπαλο. Προσποιείται. Μετράει το καλάθι του Μάγκου. Μετράει το καλάθι σύμφωνα με τον ρεφ, ο οποίος βρίσκεται δίπλα στη φάση. Δύο ακόμα πόντι από τον Βασίλη Μάγκο. Τεσσερά μισή λεπτά απομένουν. Μπροστά με 6 πόντους Indians. Φάουλ ψηλά στην μπάλα. Ωραία φάση. Φοβερή τάπα από τον Μιτσάκο. Άλλος Μάγκος μέχρι μέσα. Τέσσερις υπόδειες. Δημητρόπουλος παίρνει ένα σκριν. Πάει την μπάλα στη γωνία για τρεις. Άστοχος ο Κορμανός. Κάνε το παιχνίδι. Μάγκος βλέπει τα κοσμάτα, περνάει την μπαλά στον Βασάλο, ο οποίος αστοχεί. Ο Μάγκος όμως είναι εκεί για να τελειώσει και αυτή τη φάση. Έξι πόδι του Βασίλη, η διαφορά στους 10, 23-13. Οι Ίνδιανς παίρνουν κεφάλι 10 πόντων στο τέλος του 10 λεπτού. Ο Μητρόπουλος μέχρι μέσα. Καλάθι και φάουλ. Να η απάντηση. Άστοχη η πρώτη και η μοναδική βολή. Ο Δημητρόπουλος είναι ο μοναδικός σκόρερ των Sharks. Στα πρώτα 7 λεπτά του δεύτερου δεκαλεπτού έχει σκοράρει μόνος του 4 πόντους. Ωραία προσπίση μέχρι μέσα. Αυτό το τελείωμα από τον Φαραώ. Κουλοκέφαλος. Καλά τη ψυχολογία για τους Indians. Σουτάρει κάτι σαν την κορυφή, αστοχή, rebound του Μάγκου. Στους 11 διαφορά, 2 και 18 απομένουν για την λήξη του πρώτου μέρους.
εγκέφαλος, βλέπει ωραία το κόμψιμο του Βασάλου και αυτό στη συνέχεια το κόμψιμο του Μητσάκου, η μπάλα όμως δεν περνάει. Μέσα ο Ελευθεριάδη για τους Indians, ένα δευτερόλεπτο απομένει για να ολοκληρώσουν την επίθεσή τους. Μάγκος, δεν τελειώνει την φάση. Φάουλ ψηλά από τον Φαραώ. Δύο ελεύθερες βολές για τον σταμάτησε Λεμενάκη, τον Σάρξ, ο οποίος καλείται να σκοράρει και για, αυτό, για την ομάδα του σε αυτό το δεύτερο δεκάλεπτο. Υπενθυμίζω, μόνο ο Δημητρόπουλος έχει σκοράρει για τους Σάρξ στα πρώτα 8 λεπτά του δεύτερου δεκαλέπτου. Αντιαθλητικό ήταν το φάουλ. Μια στις δύο. Time out. 26-16, 2 λεπτά απομένουν για την λήξη του πρώτου μηχρόνου. Συνέχεια στο δεύτερο δεκάλεπτο. 1:57 απομένει για τη λήξη του ημιχρόνου. Μπροστά με διψήφια διαφορά Indians. Δημητρόπουλος, στημένος. Σόου Δημητρόπουλου με 3 και 2 5 και 2 7 πόντους στο δεύτερο δεκάλεπτο. Οδηγεί σχεδόν μόνος του Σάρξ. Δύο βολές εν τω μεταξύ για τον πουλοκέφαλο. 5-5 τα φάουλ και για τις δύο ομάδες. Άστοχη η πρώτη του Τάσου. Άστοχη και η δεύτερη. Ο ίδιος επιθετεί τον rebound. Βασάλος, ωραίο το σπιν. Θα κερδίσει το φάουλ από τον Δημητρόπουλο και θα κατευθυνθεί και αυτόν την σειρά του στη γραμμή της φιλανθρωπίας. Δύο στις δύο. Έβαλε την τελευταία φορά που βρέθηκε σε αυτό το σημείο του γηπέδου ο Βασάλος. 27-19 το σκορ. 1:26 για τη λήξη του ημιχρόνου. Δύο στις δύο θα βάλει και τώρα για να φτάσει στους 4 πόντους. Δεξί φλότερ από τον Μακαρίδη. Rebound του Μάγκου. Βασάλος ρίχνει το τέμπο. Περνάει από τα δεξιά και τελειώνει και αυτή τη φάση. Έξι πόντι για τον Γιάννη. Μαγαρίς σπάει την μπάλα έξω για τρεις. Άσπρο το τριποντάκι από τον Κορμανό. Πάσα ολόκληρο γηπέδου. Μαγαρίς για να δεις ο Βασάλος. Εφηλιασμός του Σάρξ. Ωραία συνεργασία. Εύκολο δεξί λεγάπη για τον Ελέσκο. Βγάλουν οι Sharks και θα έχουν 7 λογικά δευτερόλεπτα για να εκδηλώσουν και αυτή μια επίθεση. Πουλοκέφαλος, αλλά δεν περνάει. 10 δευτερόλεπτα για τους Sharks. Σαν ανοιχτό τέρμα, εύκολο δεξί layup από τον Σουλεμενάκη. Τελειώνει. Καλάθι δεν θα μπει.
τέλος ημιχρόνου, συν 7, 30-23 για τους Indians. Δεύτερο ημιχρόνο εδώ στο Μπουρνάζι. Οι Indians βασιζόμενοι στο ξέσπασμα που κάνουν από το δεύτερο δεκάλεπτο, βρίσκονται μπροστά στο σκορ με 7 πόντους. Πότε κατά για τους Λευκούς, Βασάλος, σπάει την μπάλα, Δημητρίου, θα κερδίσει το φάουλ. Πρώτο φάουλ για τον Καντιώτη. Στο δεύτερο μέρος, δύο βολές για τον Θανάση Δημητρίου. Άσπαθη η πρώτη. Έστω και η δεύτερη. Ανοίγει το σκορ του δεύτερου ημιχρόνου. Γρήγορα επίθεση για τους Sharks. Παραμένει σε αυτούς. Αναφορά από την baseline. Μακαρίτης. Μιλόπουλος. Στη μένει για τρεις αστοχή. Ζης κατεβάζει. Βασάλος. Διένα παστινό Δημητρίου. Παλαφτάνει σε αυτόν. Μάγκος. Τελειώνει ο χρόνος. Ζήσεις μέχρι μέσα. Δεν τελειώνει την πάση. Rebound από τον Σελεμενάκη. Δημητρόπουλος. Ήστανε και το πρόσωπο των Σάρξ στο δεύτερο δεκάλεπτο. Ωραία φάση, άστο τελείωμα. Εκθετικό rebound. Και νέα ευκαιρία για τους Σάρξ. Δημητρόπουλος. Έχει ψηλά. Σπάει την μπάλα 45. Εύστοχο. Ριμποντάκι στη μίξη από τον Μακαρίτη. Ανοίγει και αυτός με τη σειρά του το σκορ στην δεύτερη μήνυμα για την ομάδα του. Πολύ ωραίο μάτς. Βασάλος. Περίμενε το κόψιμο του Μάγκου, δεν τελειώνει την πάση, εκπληκτικό rebound. Καδοσίες του Sharks. Σε κενό τέρμα, θα περάσει την μπάλα μέσα στην πλάτη και θα δώσει και θέαμα. Ο Μακαρίτης, καλά του Μπαρτσόκα. Time out των Indians, βλέπουν διαφορά να παίξει στις 5. Συνέχεια στο τρίτο δεκάλεπτο. Επίθεση για τους Indians. Βασάλος στην επιλογή στην κορυφή. Μάγκος κόβει ωραία. Και τελειώνει τη φάση. Δύο ακόμα πόντι για τον Βασίλη. Στη γωνία, εύκολο τριποντάκι από τον Μπαρτσόκα. Φτάνει στους 5 πόντους. Πίεση ψηλά, κατοχή παραμένει στους Indians. Στη γωνία η μπάλα ιστοσποιείται, περνάει μέχρι μέσα και κερδίζει το φάουλ. Δύο βολές για τον Γκάρντ των Indians. Εύστοχη η πρώτη. Άστοχη δεύτερη. Καποχή παραμένει στις Indians.
μπάλα περνάει στον Μιτσάκο, ο οποίος δεν τελειώνει την πάσα του δεξιού. 9-14 για τους Indians. Παλτάς. Περνάει από τα δεξιά, πάει μέχρι μέσα. Δεν τελειώνει την φάση. Κατοχή παραμένει για τους Indians για δεύτερη συνεχόμενη φορά. Περνάει από το screen, σηκώνεται για δύο και ευστοχή. ...36-32 επίθεση για τους Sharks. Για τρίτα την γωνία ξανά, άσχημα για φορά από τον Μπαρτσόκα. Μπαλτάς. Μπαλτάς δίνει το σύστημα. Και χρειάζονται τα βοηθήματα. Κατοχή ξανά στους Εμπολιώτες. Δημητρόπουλος. Step back. Δεύτερο δεκάλεπτο και μετά δεν έχει σταματήσει να δίνει λύση για την ομάδα του. Άσο το λιμάνι από τον Μάγκο. Ριμπάνω τον Μπαρτσόκα. Μπαρτσόκα σε πέτρα. Ψηλά. Φάουλ από τον Ζήση. Πάνω στο σκριν. Δύο-δύο τα φάουλ στα πρώτα 5 λεπτά. Μέσα Ελευθεριάδης, έξω ο Ζήσης. Δημητρόπουλος προσποιείται, σπάει την μπάλα στη γωνία. Δίστασε, πήγε μέχρι μέσα. Ο χρόνος τελειώνει, μπάλα μένει στα χέρια του Ηλιάδη. Ίσως να έπρεπε να σκάρει με το που έπιασε την μπάλα ο Μαγκαρίτης. Ελευθεριάδης με το που μπαίνει στο παρκέ αστοχή. Ένα τριμποντάκι έχει βάλει, αν θυμάμαι καλά. Παλτά. Δέχεται το φάουλ. Δύο βολές. Τρίτο φάουλ για τον Ηλιάδη. Εύστοχη η πρώτη. Πόντους στο δεύτερο μέρος και τώρα στους τέσσερις ο Μπαλτάς. Επίθεση για τους Σάρκς. Μπαρτσόκας. Παλαφτάνει τον Εσελεμενάκη. Τρίποδο του Σελεμενάκη, άστοχο, rebound από τον Ελευθεριάδη. Μάγκος περνάει από τα αριστερά, πάει μέχρι μέσα. Η μπάλα τον πουλάει. Κάλεξε την επίθεση. 38-34, 3-47 απομένουν για τη λήξη 2 δεκαλέπτου.
σηκώνεται για 2.000 που δεν είναι φτωχή. Σαν να τους λείπει το καθαρό μυαλό που είχαν στην αρχή του παιχνιδιού. Οι Sharks. Μπαλτάς πάει μέχρι μέσα. Επιθετικό rebound. Μπαλτάς πάει έξω. Αυτό είναι πέναλτι. Δεύτερο τρίποντα για την Ελευθεριάδη. Time out. 41-34, ξανά με 7 μπροστά οι Indians. 3-20 απομένω για τη λήξη του τρίτου δεκαλέπτου, όπως το μπουρνάζει. Οι Sharks βρίσκονται ξανά πίσω με 7. Λάθος επιλογή από τον Σελεμενάκη. Υπενθυμίζω ότι οι Sharks μπήκαν φοβερά στο δεύτερο μέρος. Γεννήσαν ακόμα και στους 3 πόντους. 31-24 με το σκορ. Αλλά από τότε δεν κάνουν καλές επιλογές. Εμβλιασμός τώρα για τους Sharks. Μέχρι μέσα δεν τελειώνει την φάση ο Μπαρτζόκας. Μια ευκαιρία τίποτα με μεγάλη καμπύλη. Άστοχο από τον Σελεμενάκη. Μπαλτάς. Άλλος βλέπει την ευκαιρία για μαρκάριστο. Έστωπος ξανά από την γωνία. Αν συνεχίσουν να αφήνουν αμαρκάριστο τον ελευθερία από τον τρίποντο, θα τον πληρώσουν πάρα πολύ ακριβά οι Sharks. Μιλάμε για έναν από τους καλύτερους τέλη τριών πόντων της κατηγορίας. Άστω από τον τριποντάκι, rebound ξανά στην ομάδα του Αλέξανδρου Μινά. Ξανά Ελευθεριάδης. Τρία-τρία. Η διαφορά ξεπερνάει τους 10 και φτάνει στους 13. Μπαρτζόκας δεν απαντάει. Rebound από τους Indians. Από το πλάι για τους Sharks. Σελεμενάκης. Μπαλαχτάνει χαμηλά στον Σόβολο. Σπλιτ και έξω. Φάουλ του Βασάλου. Πάνω στην κίνηση του σταμάτου του Σελεμενάκη. Επαναφορά από την baseline για τους Sharks. Εύκολο τριποντάκι από τον Μπαρτζόκα. Απαντάει στην τρίποντη καταιγίδα του Ελευθεριάδη. Δεύτερο τριποντάκι του Μπαρτζόκα στο δεύτερο μέρος. Φτάνει στους 8 πόντους. Επαναφορά από την baseline. Βασάλος γυρνάει. Δύσκολα fade away. Παράντα 9-37. 37 να απομένουν ακόμα για τη λήξη του δεκαλέπτου. Μπαρτζόκας κλείνεται. Σόβολος για 3. Η μπάλα πουλάει τον Κορμανό. Μία επίθεση λογικά θα επιλέξουν οι Indians. Βασάλος που δεχτεί τρακέτας. Σε isolation κατάσταση. Ελευθεριάδης.
3 στο 4 για τον Ελευθέρη. Τέλος δεκαλέπτου, 49-37. Υπάρχει άπλητος χρόνος ακόμα για τους Sharks να κυνηγήσουν το παιχνίδι. Τέταρτο και τελευταίο δεκάλεπτο. Οι Sharks βρίσκονται πίσω με 12 πόντους. Έχω όμως την αίσθηση ότι θα δούμε στο τέλος του παιχνιδιού μεγάλο παιχνίδι. Έστοχο το γαλά του Μπαντζόκα στα πρώτα 20 δευτερόλεπτα του τελευταίου μέρους. Πάλα χαμηλά στον Μαμάκο, Ελευθεριάδης για 3, αστοχή. Rebound ξανά για τους Indians. Από το ίδιο σημείο, αστοχή ξανά, Ελευθέρης. Κατοχή παραμένει στους Indians. Ελευθεριάδης. Κεφαλός. Πάει αντίθετα από το screen, πάει μέχρι μέσα, Βασάλος. Δεν τελειώνει τη φάση, ο ίδιος επιθετικό rebound, ούτε τώρα. Ωραία προσπίση στην πάσα. Άστοχο όμως τελείωμα από τον Σελεμενάκη. Νέα 14 για τους Sharks. Μαγαρίτης. Ένα screen από τον Σόβολο. Απομένουν οι Indians, βρίσκονται στην ασφαλή διαφορά των 10 πόντων. Έχουν χτίσει ένα καλό μαξιλαράκι. Βασάλος, Ελευθεριάδης. Δεν χρειάζεται να μιλήσω. Μέχρι μέσα, κερδισμένο φάουλ από τον Καντιώτη. Η διαφορά ξεφεύγει στο 52-39. Οι Sharks πληγώνονται πάρα πολύ από τα ελεύθερα τρίποντα που αφήνουν να σουτάρει ο Ελευθέρης Ελευθεριάδης. 2-2 για τον Καντιώτη. Διαφορά στα 11. Μάγκος, Ελευθεριάδης. Βασάλος σηκώνεται για 3. Αστοχή. Rebound από τον Σόβολο. Μαγαρίτης. Πάει την μπάλα στη γωνία, αμαρκάριστος ο Μπαρτσόκα. Πέντε πόντοι του Μπαρτσόκα. Η διαφορά πέφτει ξανά σε μονοψήφια τιμή, 52-44. 7-31 απομένουν για να μάθουμε ποια ομάδα θα φύγει με το πρώτο της ροζ φύλλο για φέτος. Συνέχεια στο 4ο δεκάλεπτο. 7-30 απομένουν ακόμα, με 8 πόντους μπροστά η Ίνδια. Αποτελεσματική άμυνα από τους Sharks, οι οποίοι σε αυτήν την φάση της αναμέτρησης έχουν το momentum. Εύστοχο καλάθι από τον Καντιώτη στους 4. Λέων ο Καντιώτης. Κουλοκέφαλος, πιέζεται ψηλά. Μπάλα στο Μάγκο. Βάζεται μπακίνηση. Άσχημα το κοντάκι. Rebound από τους Sharks. Μακαρίτης. Δείχνουν να έχουν απίστευτα αποθέματα ενέργειας στο τέλος αναμέτρησης οι Σεπολιώτες. Καντιώτης. Μακαρίτης
χωρίς σκέψη, αστροτρίποντο, Μάγκος στο rebound. 52-46, 6-22 για τη λήξη. Δημητρίου πατάει την πλάγια γραμμή. Αναφορά από το πλάι για τους Sharks. Το μάτς έχει φοβερό πάθος. Εδώ και 4 λεπτά. Νέα κατοχή για τους Sharks. Μαγαρίτης. Κατιώτης. Τέχνει το πάρο ψηλά. Από τον Ζήση. Καντιώτης περνάει, ωραία κίνηση, δύο βολές από τον Δημήτρη Σελεμενάκη. Μπαντζόκας με 5 και Καντιώτης με 4 οδηγούν τους Sharks σε αυτό το τέλος, το τελευταίο δεκάλεπτο. Δεν θα μπει στην εκδήλωση ακόμα ο Δημήτρης Σελεμενάκης. Μηδέν στις δύο. Ζήσεις. Δημητρίου. Σάρτς πιέζει ψηλά. Τσάκος πάει ψηλά στον Βασάλο. Φάουλ από τον Μακαρίτη. Βασάλος. Μάγκος προσποιείται. Πάει μέχρι μέσα. Δύο βολές για τον Βασίλη. Καντιώτης από την κορυφή. Διστάζει Σόβολος. Από mid-range, αυτό το διστάζει. Rebound από τον Μάγκο. Μακαρίτης. Θα γραφτεί ξανά με πάλι γρήγορα. Πιέζουν ψηλά οι Sharks κλασικά. Έχουν την αντοχή και τα πνευμόνια για να υποστηρίξουν αυτό το γρήγορο του παιχνιδιού. Μάγκος, δύο βολές ξανά για τον Βασίλη. Η διαφορά παραμένει σταθερή στους 6. Μέσα ο Δημητρόπουλος. Ο Δημήτρης Σελεμενάκης. Μάγκος παίρνει το κορυμπάουντ, σηκώνεται για 3.
rebound από τους Arcs. Μακαρίτης, Μπαρτζόκας, πάει ένα screen, θα σπάσει την μπάλα στον Καδιώτη. Μπαρτζόκας για 3, δεν βάζει φωτιά στο match. Δημητρόπουλος επιθετικό rebound. Καδιώτης, άστο το shoot, άστο και το follow του Μακαρίτη. Δημητρίου μέχρι μέσα στο εσύ. Rebound και βρίσκεται τους Άρξ. Καδιώτης άδεχε το foul από τον Ζήση. Δύο βολές για τον guard τον Σάρξ. Αν ο Γιάννης ευστοχίσει και στις δύο, η διαφορά πέφτει στους 4 και έχουμε μάτς. Να κάνω το πρώτο βήμα. Να κάνει και το δεύτερο. 52-48, 3-50 για τη νίκη του παιχνιδιού. Οι Indians καλούνται να βρουν απάντηση και να παραμείνουν ψύχρεμοι. Κυρίως μόνο πιο πιεστική θα γίνει η κατάσταση για αυτούς. Όσο πάνε ο χρόνος, άστοχο το χούκ του Μιτσάκου. Καδιώτης περνάει τα δεξιά. Η μπάλα δεν του κλείνει το μάτι. Μπαλτάς. Κρυφλά από τον Μιτσάκο. Μπαλτάς μέχρι μέσα. Δεν τελειώνει η φάση. Ελευθεριάδης. Δεν την τιμήσει. Δεύτερο θετικό ρημάνο από τους Indians. Βασάλος. Εστοχή. Τρίποντο που χρειάζονταν πάρα πολύ οι Indians. 55-48, 2-55 time out από τους Arcs. 2-55 απομένουν, φτάνουμε σιγά σιγά στην crunch time. Υπενθυμίζω, 55-48 μπροστά οι Indians. Καλά το κεφάλι του Καδιώτη. Ρίχνει τη διαφορά στους 5. Στους 8 φτάνει ο Καντιώτης. 5ο φάουλ για τους Indians. Από εδώ και στο εξής φάουλ σαν και αυτό. Εδώ από τον Μιτσάκο στέλνουν τους Arcs στις βολές. Είναι εδώ, όπως προέβλεψα τελικά σωστά και στην αρχή του δεκαλέπτου. Θα μου πείτε, το βλέπες, δεν το έπαιξες όμως. Βασάλος μέχρι μέσα, δεν τελειώνει τη φάση. Το ριβάνο του Indians. Μαμάκος, ούτε αυτός. Το φάουλ πήγα τους Arcs από τον Καδιώτη, αν δεν κάνω λάθος. Στέλνει στην γραμμή της φιλανθρωπίας τον Γιάννη Βασάλο. Οποιοδήποτε φάουλ γίνει στα επόμενα 2-21 επομένων, στέλνει την αντίπαλη ομάδα στις βολές. Έφτεχνη πρώτη. 56-51. Λόξτε.
Έστωγε και η δεύτερη. Πέντε η πόντη του Γιάννη Βασάλου. Τελεμενάκης, Καρδιώτης, Μπαρτζόκας. Βασάλος προσπίτε, σηκώνει για 3 και στο σκύλι. Φτάνει τους 8, ξανά στους 6 διαφορά. 1,5 λεπτό απομένει. Καδιώτης, Μπαρτζόκας, το σπίτι. Με τον ίδιο τρόπο. Τρίποντο και φάουλ. Με τον ίδιο τρόπο ακριβώς που πλήγωσε του Σάρξ ο Βασάλος στην αμέσως προηγούμενη φάση. Έχει γίνει φάουλ πάνω στο σουτ, το οποίο οδηγεί τον Τάσο τον Πουλοκέφαλο στη γραμμή της ανατροπίας. 60-57, 1-25 που μένει μπροστά με 3 πόντους οι Indians. Η μπάλα τώρα ζυγίζει 250 κιλά στα χέρια του Τάσου. Αστοχή η πρώτη. Έχει η δεύτερη. Αλλαγές για τους Indians. Μέσα ο Φαραός, έξω ο Μπαλτάς. Καδιώτης. Δημητρόπουλος. Καδιώτης περνάει από τα αριστερά. Δημητρόπουλος σηκώνεται για 2. Η μπάλα δεν του κλείνει το μάτι. Βασάλος πιέζεται ψηλά και κερδίζει το φάουλ του Δημητρόπουλο. Φάουλ κερδισμένο από την εμπειρία του Γιάννη. Έξω ο Φαραός, μέσα ξανά ο Μπαλτάς. Πινκ πονγκ οι αλλαγές για τους Indians. Μέσα και ο Μάγκος. Δύο βολές για τον Βασάλο. Αστοχή στην πρώτη. 61-57, 1 λεπτό και 1 δευτερόλεπτο από μένει. Εύστοχος στη δεύτερη. 1-2 στις 2 και αυτός όπως προηγουμένως και ο Πουλοκέφαλος. Στους 5 διαφορά. Καδιώτης πιέζεται, κλέψιμο από τους Indians. Μάγκος. Λογικά μεγάλες επιθέσεις θα επιλέξουν οι παίκτες του Αλέξανδρου Μινά. Μάγκος με την μπάλα στα χέρια. 7 τελευταία απομένουν. Άστοχο το mid-range. Φάουλ από τον Μπαλτά, πολύ κακό, το οποίο στέλνει για 2 δωρεάν σχεδόν πόντους τον Καντιώτη. Αν ευστοχίσει και στις 2 στέλνει τη διαφορά στους 3. Φοβερό μάτς. Εύστοχος στην πρώτη.
από τους Sharks. 28 δευτερόλεπτα απομένουν, 62-59 μπροστά οι Indians. Επιστροφή μετά το time out. Οι Indians καλούνται να παραμείνουν ψύχρεμοι και να διατηρήσουν διαφορά. Οι Sharks να κάνουν την υπέρβαση. Βασάνος πιέζεται και δέχεται το φάουλ του Δημητρόπουλο. Μόλις 3 δευτερόλεπτα πέρασαν. Βασάλος κατευθύνεται στις βολές. Πάνε την πρώτη. Παραμένει στη διαφορά. Να φανεί πιο ψύχρεμος καθώς έκανε 0-2. Προηγουμένως θα βάλει όμως αυτή. 1-2 ξανά για τον Βασάλο. 25 δευτερόλεπτα πίσω με 4 πόντους. Για να δούμε τι θα γίνει. Για τρεις ο Μπαρτζόκας. Αστοχή, επιθετικό rebound από τους Sharks. Καδιώτης, δεν τελειώνει τη φάση από κάτω. Δημητρόπουλος, ούτε αυτός. Μάγκος το rebound. Φάουλ από τον Σελεμενάκη. Δύο βολές για τον Βασίλη, 5 δευτερόλεπτα απομένουν. Αν ευστοχίσει τουλάχιστον σε μία, καθαρίζει το μάτς. Άστοχη η πρώτη. Έστω και η δεύτερη. 5 δεύτερα που μένουν. Η διαφορά στους 5. Sharks θα προλάβουν. Μέσα στο κομπριποντάκι του Σελεμενάκη να εκδηλώσουν επίθεση. Θα χάσουν όμως με 64-62 από τους Indians σε μια πραγματική ματσάρα. Στο 0-2 οι Sharks. Στο 1-1 Indians. Καλό βράδυ σε όλους.